Είπα να μην ανοίγουμε πια φύλλο εμείς, γιατί είναι πιο δύσκολο. Οπότε θα κάνουμε μια εύκολη συνταγή. Θα δείξουμε μια κρέμα τυριού που την έχουμε ξαναδείξει, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα τη συνδυάσουμε. Σε άλλη συνταγή τώρα. Με το φύλλο κρούστας. Και γενικά, μητέρα, δες μια άλλη τυρόπιτα από αυτή που έχεις φτιάξει εσύ, που είναι εξαιρετική, θέλω να σου πω, η τυρόπιτά σου. Με αυτή έχουμε μεγαλώσει όλοι. Αλλά δες και αυτή εδώ, ρε παιδί μου. Εγώ έχω μία ερώτηση. Ναι. Η γέμιση αυτή καθεαυτή είναι αλμυρή ή επιδέχεται και κάποιες επιδιορθώσεις από πάνω με κάτι άλλο, ας πούμε, όπως το μέλι, για παράδειγμα, που ανέφερα εγώ πριν? Εμείς θα φτιάξουμε μία βάση. Θα δείξουμε, ρε παιδί μου, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία κρέμα τυριού, ναι, να γεμίσουμε μία πίτα. Okay. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο μπορούμε να βάλουμε είναι έξτρα. Π.χ. ταιριάζει πάρα πολύ ο δυόσμος με το τυρί. Ταιριάζει πάρα πολύ από πάνω να βάλουμε μέλι και καβουρτισμένο σουσάμι. Κανέλες, μπαχαρικά, μυρωδικά, οτιδήποτε θέλετε, είναι έξτρα. Ωραία. Μια χαρά μας βρίσκω. Είμαστε λοιπόν, έτοιμοι. Θα πούμε τελικά. Να τα πούμε. Αν δεν προλάβετε να τα γράψετε φωτογραφία από κοντά, να βγάλετε την τηλεόραση μαζί με τη συνταγή. Ονόητο. Πάμε, ναι, ξεκινάμε. Ωραία, έλα, πες τελικά. Λοιπόν, ξεκινώ από το τυράκι. Έχουμε λευκό τυρί, υποθέτω, ή φέτα, ή ό,τι θέλουμε να αξιοποιήσουμε εμείς. Έχουμε εδώ το γαλατάκι μας, έχουμε το φύλλο, έχουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Κάτσε τώρα, γιατί αυτά, γιατί είναι χώρια, ρωτάω εγώ. Έχουμε τα γάλα τα οποία θα βράσουν. Το γάλα είναι ένα στη συνταγή. Ναι, γιατί το έχουμε εμείς το έχουμε μοιράσει στην κατσαρόλα για να πάρει μία βράση. Ναι. Εδώ για να λιώσουμε, να ανακατέψουμε το corn flour μαζί με το αλεύρι. Okay. Και εδώ το γάλα αλεύρι που θα πέσει επάνω στο φύλλο πριν ψηθεί. Εδώ έχουμε αλεύρι, μωρέ. Αλεύρι με corn flour. Οκ, okay, τα έχουμε λοιπόν αναπτύξει εμείς εξ αρχής. Αυτά. Όπα, θα τα ρίξω. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ξεκινάμε. Ναι, είμαι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, άναψε τη τέρμα να μπουμπονίσει. Ναι, σεφ μου. Ωραία. Στο 9. Στο 9. Ωραία. Στο 9. Δυνατά, δυνατά. Δυνατά, δυνατά. Έχουμε δυνατά αλεύρι, corn flour, αλάτι και πιπέρι. Τα φέρνουμε κοντά μας. Βάζουμε πιπέρι. Αβάζουμε πιπέρι. Ναι, αλάτι. Βολπόμαστε, βλέπω. Στο γάλα μέσα. Τα τυριά που έχω βάλει εγώ εδώ είναι φέτα ή αλλιώς λευκό τυρί, αν δεν βρούμε φέτα, είναι ναι, το ίδιο πράγμα, μου κάνουν μήνυση. Λοιπόν, μοιάζει λίγο, φέτα ή λευκό τυρί, μυζήθρα, ξινή και μυζήθρα γλυκιά, έχω κάνει ένα μίξ. Αν τώρα εσείς δεν μπορείτε να βρείτε αυτά τα τρία τυριά, βάλτε ένα απ' όλα. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα, μπορούμε να βάλουμε μόνο φέτα ή λευκό τυρί. Αν βάλουμε τώρα μόνο γλυκιά ή μόνο ξινή μυζήθρα, θα είναι λίγο ιδιαίτερη η πίτα μας. Θα προτιμούσα, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα μίξ απ' όλα. Αν δεν μπορούμε, ας βάλουμε μόνο φέτα ή λευκό τυρί. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Η φέτα δεν είναι pop? Ναι. Α. Εννοείται. Προστατευόμενη ονομασία. Ναι, γι' αυτό αν δεν μπλεί κάποιες προδιαγραφές που μοιάζει πάρα πολύ. Δεν την ονομάζουμε φέτα, λέμε λευκό τυρί. Ωραία. Να γίνονται και αυτοί διαχωρισμοί, να ξέρουμε τι συζητάμε. Εννοείται πως εδώ στην Κρήτη έχουμε εξαιρετικά λευκά τυριά που εμένα μου αρέσουν πιο πολύ από ότι μια φέτα. Καλή και φέτα, δεν συζητάμε. Εντάξει, κοίταξε. Αυτό τώρα είναι ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας μας. Ό,τι θέλουμε, αξιοποιούμε. Επίσης, θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να είχαμε βάλει κανταΐφι. Πεχτούρα μου. Δώσε. Αλήθεια. Καλό. Σκέφτομαι την άλλη φορά θα φτιάξουμε την τυρόπιτα με κανταΐφι. Λοιπόν, δεν έχουμε κοροϊδεύσει. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο κιουνεφέ με κανταΐφι. Λοιπόν, θέλουμε το σύρμα, το φουέ. Μάλιστα. Ανακατεύω. Θα σου πω πριν να κάνω. Ναι, ανακάτεψε μία για να μην. Να μην, θα μην κάνω τίποτα τώρα και με μαλώσει. Ξεκινήσει, δεν σε μαλώνω, σταμάτα. Άσε τώρα που δεν με μαλώνει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε το ζεστό γάλα και εδώ το κρύο γάλα. Κλείνουμε τη φωτιά λίγο. Ναι, ναι. Κλείστο. Εδώ στο κρύο θα ρίξουμε μέσα το corn flour μαζί με το αλεύρι. Και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε. Εδώ, ρε, πρέπει να είναι κρύο το γάλα, σωστά. Μπράβο. Ναι. Γενικά, εσύ σπίτι που κάνει μπεσαμέλ, για να μην σου βολιάσει μπεσαμέλ, πρέπει να ανακατέψει τα στερεά με κρύο γάλα. Okay. Αν το κάνει αυτό, δεν θα σου βολιάσει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Όσο και αν προσπαθήσουμε. Θέλει κόπο. Ναι. Δηλαδή, εγώ αφήσει με ένα, δεν θέλει ξέρω κόπο τι μπορεί να κάνει, ναι, και τι μπορεί να καταφέρει. Θυμάμαι μια φορά που έτσι η μέγιστη συνάδελφος Βέφα, που ήταν η πρώτη που είχε ξεκινήσει. Αν έλεγε για μένα, λέω, έγινε και συνάδελφος τώρα. Εσύ τώρα είσαι κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, από συνάδελφος, από μέγιστη, από σεφ, από όλα. Δανάει, οπότε, κράτα το απόσπασμα. Λοιπόν, κράτα και το. Είχε φτιάξει στον αέρα μια μπεσαμέλ και τη σβόλιασε. Και λέει, πάμε να δούμε, λέει, τώρα πώς την ξεβολιάζουμε. Λέω, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν. Το έκανε η γυναίκα για να μας μείνει στη μνήμη. Σωστά, το πώς διορθώνουμε ένα τέτοιο πιθανό λάθος. Λοιπόν, έχουμε εδώ το ζεστό μείγμα. Άναψε πάλι τη φωτιά. Τόσο δυνατά πάλι. Ναι, ναι, δυνατά, δυνατά. Και πάμε να βάλουμε τώρα το corn flour μαζί με το αλεύρι, το οποίο το έχουμε διαλύσει στο κρύο γάλα. Ωραία. Εδώ είναι τώρα η φάση και η κατάσταση που σφίγγει όλο αυτό. Μπράβο. Παίρνω να κάνω εγώ να μου λες ότι δεν κάνω τίποτα εδώ.
Να δικαιολογώ την παρουσία μου. Δεν θέλω να το χαϊδεύεις. Θέλω να είσαι βίαιη μαζί του. Περίμενε. Δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν θέλω εγώ όμως τώρα εδώ να μην γίνει ζωστή δουλειά. Βλέπετε πώς έχει φύξει. Τέλεια. Κλείνουμε τη φωτιά. Μόλις βράσει, κλείνουμε το μάτι. Πολύ ωραία. Εγώ συνεχίζω να ανακατεύω. Ναι, βάζουμε τα τυριά. Ωραία. Και ανακατεύουμε. Και μυρίζει ωραία. Όχι, συγγνώμη. Εγώ. Τέλεια. Και αυτά, συγγνώμη, είναι τη συνταγή. Δεν πειράζει, καθαρίζει τον πάγκο μου. Τέλεια. Πολύ ωραία. Κάτσε να αλλάξω χέρι, γιατί. Έλα, πιάστηκε, σταματά. Δύσκολη κατάσταση. Θέλω να ανακατέψει καλά, ώστε να διαλυθεί το τυρί. Α, έχει απαιτήσει, όχι αστεία. Ξαναλάζω χέρι. Πολύ ωραία. Εδώ πολύ τώρα μίλησε. Μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι θέλουμε από αλαντικά, από έξτρα τυριά. Τώρα όμως μπορούμε να βάλουμε κομμάτια από κίτρινο τυρί, από γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα. Ταιριάζουν όλα πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε, ναι. Με τα ωραία μπράτσα, έλα να λάβεις γιατί κουράστηκα. Ναι, καλά. Τέλεια. Τώρα, περίμενε να το κάνω εγώ έτσι, με τίποτα. Μια χαρά, αυτή για το κάναμε. Τέλεια. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κρέμα τυριού. Λοιπόν, έχουμε πάρει φύλλο κρούστας. Ήδρωσα. Θέλω να σου πω ότι όταν. Έλα, μια χαρά τα κάνει, σταμάτα. Θέλω να σου πω ότι όταν κάποιος δεν. Θέλουμε να τον κοροϊδέψουμε και λέμε ότι είναι άσχετος από μαγειρική, ρε παιδί μου. Ναι. Λέμε ότι αυτός νομίζει ότι το τυρί βγαίνει την τυρόπιτα. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Πότε φορά το. Είναι inside joke. Μπράβο, αυτό. Ναι, είναι, okay. Είναι δικό μας. Λοιπόν. Λοιπόν, ανοίγουμε το φύλλο. Φύλλο κρούστας. Το έχουμε πάρει από το σούπερ μάρκετ, το έχουμε αφήσει να ξεπαγώσει εκτός. Αν το δουλέψουμε σήμερα, απλά το αφήνουμε εκτός ψυγείου να ξεπαγώσει. Θέλει κανένα μισάωρο. Μόλις ξεπαγώσει, το έχουμε κόψει στη μέση, έχουμε βάλει το ένα πάνω από το άλλο και ξεκινάμε να φτιάχνουμε την τυρόπιτα. Θα χρειαστούμε ένα τσέρκι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια από τα δύο. Είδες τώρα. Μικρό. Και εσύ διαφορετικά έχεις. Εγώ το ξέρω ότι έχω διαφορετικά. Όχι, εσύ έχεις διαφορετικά. Εμείς έχουμε ένα μέγεθος. Δεν γίνεται να έχετε ένα μέγεθος. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Πάλι η ίδια συζήτηση. Λοιπόν. Και τι θες το μικρό και δεν θες το λίγο μεγαλούτσικο. Ωραία, φέρουμε μεγαλύτερο. Ορίστε, κάνε μεγαλύτερη ποσότητα, πάμε. Δεν κατάλαβα. Θα σκαλάσω λίγο τα πλάνα, συγγνώμη. Θα χρειαστούμε το ταψί. Ωραία. Εδώ. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα. Τέλεια. Και θα βάλουμε πάνω το τσέρκι. Βάζω το τσέρκι και με βολεύει πάρα πολύ γιατί ψήνεται καλύτερα από κάτω, το ξαναλέω, το φύλλο κρούστας. Διότι αν τυχόν υγρασία υπάρχει μέσα, θα φύγει από το τσέρκι. Και έτσι δεν θα βράσει από κάτω το φύλλο. Μια καλή πίτα πρέπει να είναι όσο τραγανή από πάνω, τόσο και από κάτω. Γίτσες, κοριτσάρα μου. Γίτσες μου, ποιος με μελετάει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πες μου ένα τριψήφιο. 526. Μεγάλη φαντασία. Γιατί? Λοιπόν, έλα να το φτιάξεις εσύ. Έλα, έλα από εδώ. Θα βάζεις ένα φύλλο μέσα, σταυρό, ναι. Και σε κάθε φύλλο θα λαδώνεις αρκετά. Περίμενε. Πρόσεξε με το λάδι, μην λαδωθείς. Μισό λεπτό. Αφέρω τα υλικά μου κοντά, να με εξυπηρετούν. Εξαιρετικά. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε είτε φύλλο βυρητού, είτε φύλλο κρούστας. Η διαφορά τους είναι ότι το φύλλο βυρητού είναι λίγο πιο λεπτό. Το φύλλο κρούστας ίσως θα κάνει καλύτερη δουλειά. Μπορούμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία, να μην πάρουμε φύλλο κρούστας ή φύλλο βυρητού και να πάρουμε ένα απλό χωριάτικο φύλλο. Καλό είναι τόσο. Καλό είναι τόσο. Ναι. Ωραία. Ναι. Παίρνω τώρα το επόμενο. Το επόμενο τέλεια. Είναι αυτό. Αυτό. Θα το βάλεις σταυρό από την άλλη μεριά. Έτσι. Τέλεια, ναι. Θα βάλουμε 5-6 φύλλα πάνω, 5-6 φύλλα κάτω. Σε μια νοικοκυρά. Μη με κοροϊδεύει. Θα με βλέπει και τώρα το μονόπετρο. Η μαμά μου και ποιο την ακούει. Το μονόπετρο, λέει, τον πονηρό. Α, τον πονηρό. Αφού βγάζει μάτι. Και τι να κάνω εγώ, πού να το βάλω δηλαδή, μα το βάλω στο δάχτυλό μου. Μια χαρά το έχει βάλει το μονόπετρο, να φαίνεται. Δεν το βάλα εγώ, θέλω να σου πω. Είμαι σίγουρος ότι έχεις βάλει μόνη σου. Λοιπόν. Μόνη μου! Δεν την τραβά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ενημερώσω, ευχαριστώ Δανά για τη βοήθεια. Ότι όλα τι? Μου τα κορίτσια εκεί έξω, ναι. Δεν μιλάω για τις νοικοκυρές που πάντα βρίσκουν τρόπο, μιλάω για τα κορίτσια εκεί που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένα με την κουζίνα, μπορεί κάποιος εξοπλισμός να μην είναι πλήρης στο σπίτι. Εδώ ο Θεμάκος, όπως βλέπετε, έχει πάρει αυτήν εδώ την κουτάλα την ξύλινη. Έχει βάλει εδώ το ωραίο το πινελάκι που μάλλον το χάλασε το άλλο, το σπάσε, τι το κάνεις, δεν ξέρω. Του λέμε δεν αγοριέσαι, υπάρχει τρόπος. Φαντασία να έχει. Άμα σου πω ότι τα αγόρασα έτσι. Άντε μου ρεμπλή ψέματα. Ναι, εσύ. Είναι πινέλο κουτάλα, σοβαρά σου μιλάω. Ναι, ναι. Κράτα την πατέντα, εσύ να την κατοχυρώσει. Λοιπόν. Εννοείται ότι ποτέ δεν μπορώ να βρω ένα σωϊκό φύλλο κρούστα, θα το συζητάω αυτό. Ναι, αλλά φέρε μου τώρα γιατί εγώ τελειώσω τη δουλειά μου. Πάρα πολύ. Τελειώσω. Ωραία. Φαντάζομαι ότι όλες οι νοικοκυρίες με καταλαβαίνουν. Πάμε. Εγώ σίγουρα όχι. Λοιπόν, βάζω εδώ. Να ξέρω πρώτη φορά την κάνω αυτή τη διαδικασία. Εύχομαι.
Αυτή η παρθενική φορά να είναι καλή. Πρέπει να βάζεις αρκετό λάδι. Έλα, καλό. Καλά, ναι. Ωραία, άνθρωπέ μου. Και μόλις βάλει τώρα το λαδόσμο για αυτό το φύλλο, θα βάλουμε την κρέμα τυρί μέσα, θα κλείσουμε τα φύλλα τα οποία προεξέχουν και θα βάλουμε ακόμα 2-3 φύλλα στην πάνω πλευρά. Τέλεια. Πιο πολύ από αυτό, αυτό. Τι εννοείς πιο πολύ. Λαδί. Όχι τόσο, παιδί μου. Μην το φοβάστε το λάδι, γιατί το λάδι που θα βάλετε στο ψήσιμο θα φύγει όλο. Απλά θα βοηθήσει πάρα πολύ να τραγανίσει το φύλλο. Ναι. Απαγορεύεται να βάζουμε εδώ στη ζύμη, γιατί το βούτυρο έχει μέσα υγρασία και δεν τραγανίζει το φύλλο. Αν θέλουμε να βάλουμε με βούτυρο, πρέπει να βάλουμε μόνο κλαριφιέ. Το κλαριφιέ είναι το βούτυρο το λαμπικαρισμένο, στο οποίο έχουμε βγάλει. Που μου μυρίζει ένα βούτυρο. Αυτό είναι το νουαζέτ που μυρίζει σαν φουντούκι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λοιπόν. Δεν πάμε μια φορά. Ορίστε, έλα εδώ να το κάνει με τη σκιά σου και θα έρθω εγώ να συνεχίσουμε τα φύλλα κρούστα τώρα που. Βγάζουμε το φουέ, παίρνουμε την κουτάλα πινελό, είναι εξαιρετική, είναι πανάκριβη. Λοιπόν. Και... Ρε, τι τραβάω. Τι να κάνω, ρε, εσύ κουτάλα και. Μα εγώ κάποιος... σε θαυμάζω γι' αυτό. Μην πω τι, μου έχασε. Συγγνώμη, μου έχασε το. Τέτοιο από το πινελό που κάνω. Τι βάση. Σου είπα, εγώ σε θαυμάζω γιατί είσαι ένα άνθρωπο πολυμήχανο. Και βάζουμε το τυράκι μέσα. Ναι. Και είναι τελικά το τυρί, δεν βγαίνει από την τυρόπιτα. Δεν είναι όπως τα αυγό, ρε παιδί μου, που το βγάζει κόταξη. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι αστείο τώρα αυτό, θες να μου πεις εσύ. Το λέμε μεταξύ μας. Δεν πρέπει να χαμογελάς. Το λέμε εσύ. Είναι ωραία, εμείς περνάμε καλά με αυτά. Ωραία, μπράβο σας, συμφωνώ. Γιατί λοιπόν, έχουμε βάλει το τυρί. Πάμε τώρα να βάλουμε τα φύλλα μέσα. Ωραία. Γεια σου, Λευτέρη μου. Γεια σου, παιδιά. Αλόστονα. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Βάλε λαδάκι. Να δούμε τι θα απογίνουμε εδώ πέρα. Τέλεια, εξαιρετικά. Στραπατσαριστή δηλαδή. Τη τεμπέλα, τη γρουσούζα, τη. Κοίταξε σε εμφάνιση. Μοιάζει λίγο με την πατσαβουρόπιτα. Αλλά που τη διαλύουμε, να διαλύουμε τα φύλλα. Κοίτα, σε εμφάνιση. Μεταξύ, αν φτιάξει κάτι και το ονομάζει πατσαβουρόπιτα, δεν σου κάνει το εξαντλητικό. Αφού έτσι λέγεται, παιδί μου. Ναι. Μα τι λες, μωρέ, πεντανόστιμη ιδέα δεν έχει τώρα. Έχει φάει πατσαβουρόπιτα. Πατσαβουρόπιτα, ναι, έχω φάει. Τι είναι το αστείο. Έχω φάει πατσαβουρόπιτα. Πατσαβουρόπιτα. Μα είναι αστείο το όνομα, ωραία. Παιδιά. Εννοείται. Μα τι θες, άνθρωπέ μου τώρα. Πες μου όμως πριν κλείσουμε. Ναι. Θερμοκρασίες, προθερμασμένος φούρνος. 170 βαθμούς δεν γίνεται αυτό, φίλο. Δεν υπάρχει. Τι φίλο αυτό, πού το βρήκα. Εσύ δεν το πήρες. Ξέρω εγώ, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Έλα, δώσε την πληροφορία τη χρήσιμη. Τα κολλάνε μεταξύ τους, τι κάνουνε. Ναι, για να ταλαιπωρούν εσένα. Τι μπορώ να βοηθήσω. Ένα. Για βοήθεια, λίγο παρακαλώ πολύ. Έλα, λοιπόν, μου, ηρέμησε. Ωραία. Θα βάλουμε πάνω άλλο ένα φύλλο, θα το λαδώσουμε καλά, θα τρυπήσουμε με ένα μαχαίρι και πρέπει. Έτσι απλά. Πόσο δύσκολο ήταν να το κάνεις αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βιάζεται ο θέμα. Μα μην τα πετάς τα μην έχετε αγχώσει τώρα. Μα γιατί σε αγχώσαμε, τι είπαμε. Γιατί μου με μαλώνει λοιπόν η Δανάη. Δεν σε μαλώνει, αγαπάς την αδυναμία, μη φοβάσαι. Καλά, είμαστε εκτός η αλήθεια. Είναι λοιπόν, πέσει 170 βαθμούς. Γαλατάκι. Στον αέρα. Από πάνω. Τέλεια. Και ψήνουμε 170 βαθμούς για 40, 45, 50 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Στον αέρα.